Μάντεψε τι έχω εδώ μέσα. Θα σου δώσω μερικά clues. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται καλώδια, λειτουργεί απλά με μπαταρίες. Έχει αεροδυναμικό σχήμα, δονείται. Α, και μετά τη χρήση του το αποτέλεσμα σε αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο. Ρε, πότε αλλάξαμε τη θεματολογία της εκπομπής? Φίλες και φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο επεισόδιο του Tattistory. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, φίλοι μου, ρίχνουμε μία ματιά στην ιστορία των τατουάζ, αν θέλεις, στους σημαντικότερους ανθρώπους και γεγονότα που σημάδεψαν τον κόσμο της δερματοστιξίας. Οπότε, ας ενδιαφέρουν όλα αυτά, ξέρεις. Subscribe, καμπανάκι και... καλή απόλαυση. Πίσω όμως τώρα σε αυτό που κρύβω εδώ μέσα. Αυτό, φίλοι μου, είναι ένα μηχανάκι δερματοστιξίας. Λυπάμαι, κυρίες μου. Με αυτό εδώ το εργαλείο, οι tattoo artists σήμερα, και αυτό είναι χωρίς υπερβολή, σχεδιάζουν και εκτελούν τα καλύτερα τατουάζ που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα. Σύμφωνα όμως με ευρήματα, η ιστορία των τατουάζ παίζει να ξεκίνησε πριν 10.000 και βάλε χρόνια. Η αλήθεια όμως είναι πως μόνο τα τελευταία 30 χρόνια βιώνουμε την πιο συναρπαστική, την πιο ανεπανάληπτη έκρηξη των τατουάζ. Και αυτό, φίλοι μου, οφείλεται χωρίς καμία αμφιβολία στην τεχνολογία και σε αυτό εδώ το μικρό πραγματάκι. Τώρα, το πώς εφευρέθηκε και από ποιον έχει ιδιαίτερη σημασία και σίγουρα η ιστορία του θα σας εκπλήξει. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και όταν λέμε αρχή, εννοώ 10.000 χρόνια πριν. Όπου η ανθρωπότητα κάνει το μεγάλο άλμα και από, ας το πούμε, ούγκα κυνηγείς λέκτες, γινόμαστε καλλιεργητές της γης. Αυτή, φίλοι μου, είναι η αρχή του πολιτισμού. Άλλαξε το τι τρώμε, το πώς ζούμε. Άλλαξε την πνευματική μας αντίληψη, την θέση μας ως προς τον κόσμο και σαφώς άλλαξε τον τρόπο που εκφραζόμαστε οικαστικά. Σκέψου το λίγο. Ξαφνικά, ας πούμε, αρχίζουμε να υφαίνουμε και να πετάμε και κανένα μοτίβο εκεί μέσα για ντιζαϊνιά. Φτιάχνουμε σπιτάκια και ζωγραφίζουμε τους τοίχους έτσι για να δώσουμε μια πινελιά, ρε άδερφε. Ανακαλύπτουμε τον πυλό. Φτιάχνουμε αμφορείς και διάφορα όμορφα διακοσμητικά πραγματάκια. Μάλιστα, από την εποχή εκείνη, δηλαδή πριν 10.000 χρόνια, βρέθηκαν μικρά γλυπτά φιγουρίνια που είχαν διάφορα σχεδιάκια πάνω τους. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ίσως να αποτελούν την πρώτη ένδειξη για δερματοστιξία στην ανθρωπότητα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να ταυτοποιήσουμε τα ακριβή εργαλεία που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή, γιατί, φίλοι μου, πολύ απλά, οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο έκανε τη δουλειά. Τα πρώτα όμως ευρήματα πραγματικών εργαλείων, χειροπιαστών εργαλείων, τατουάζ ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στην Αίγυπτο. Χρονολογούνται περίπου στο 3000 π.Χ. και αποτελούνται από χάλκινες βελόνες προσαρμοσμένες πάνω σε μια ξύλινη βάση. Άκου τι έκαναν οι τύποι. Έπαιρναν ένα μικρό φύλλο χαλκού, το σφυριλατούσαν, το γυρίζαν έτσι τσα-τσα-τσα-τσα και δημιουργούσαν πολύ μυτερές βελόνες χάλκινες. Genius. Ας μεταφερθούμε όμως στο νότιο Ειρηνικό ωκεανό και στις νήσους του Σολομόντα, όπου εκεί βρέθηκαν εργαλεία για τατουάζ φτιαγμένα από οψιδιανό. Τι είναι αυτό, θα μου πεις? Είναι ένα γυαλώδες ηφαιστιακό πέτρωμα που μάλιστα θεωρείται φυσικό γυαλί. Χρησιμοποιήθηκε εξαιτίας της ανθεκτικότητάς του για την κατασκευή λεπίδων, μαχαιριών, κοφτερά δηλαδή πραγματάκια, ξηράφια και εργαλεία δερματοστιξίας. Λίγο παραπέρα όμως, πάνω από τη Νέα Ζηλανδία συναντάμε την νήσο Τόγκο, όπου πριν 3.000 χρόνια φτιάχτηκαν τα πρώτα κοκάλινα εργαλεία, τα οποία είχαν πολλαπλές μύτες και χρησιμεύαν για τατουάζ. Α, ξέρεις ποιοι άλλοι χρησιμοποιούσαν μυτερά κοκάλινα αντικείμενα για τατουάζ? Οι Ιθαγενείς Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής. Και αυτό, φίλοι μου, πριν 3.500 χρόνια. Μάλιστα, λίγο πιο κάτω, στη Νότια Αμερική και συγκεκριμένα στη Χιλή, ανακαλύφθηκε ένα από τα αρχαιότερα δείγματα ανθρώπινου τατουάζ σε ένα από τις μούμιες Τσιντσόρο. Ναι, καλά άκουσες. Τσιντσόρο. Και όχι, δεν σχετίζομαι προσωπικά σε καμία περίπτωση με αυτές τις μούμιες. Ο τύπος που βρέθηκε εκεί όμως είχε τατουάζ μουστάκι. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος status symbol. Κάτι σαν τις κυρίες που κάνουν τατουάζ φρύδια σήμερα. Αλλά καμία σχέση. Παρεπιπτόντως,
Την ίδια περίπου εποχή, στην Νοτιοανατολική Ασία, Ταϊλάνδη, Καμπότζη κτλ. Κτλ. Τα τατουάζ πραγματοποιούνται με ακονισμένα μπαμπού και φυσικά την τεχνική του hand poking. Είναι μια παράδοση που εξασκείται ακόμα και στις μέρες μας. Α, να μην ξεχάσω, το αρχαιότερο όμως δείγμα ανθρώπου με τατουάζ, 61 στον αριθμό παρακαλώ, βρέθηκε στην Ευρώπη και στις Ιταλοαυστριακές Άλπεις. Έζησε πριν 5.000 χρόνια, φίλοι μου, και ονομαζόταν Ότσι λόγω της γεωγραφικής του ανακάλυψης. Αλλά γι' αυτό να είστε σίγουροι πως θα μιλήσουμε εκτενέστερα σε ένα επόμενο επεισόδιο. Όπως καταλαβαίνεις, τα τατουά στην αρχαιότητα δίνουν και παίρνουν. Και μάλιστα μεταξύ λαών που δεν έχουν καμία επαφή και σχέση μεταξύ τους. Θα έλεγε κανείς πως τα τατουάζ στην αρχαιότητα ήταν mainstream πριν γίνουν mainstream στον 21ο αιώνα. Όπως και να έχει όμως, ανεξαρτήτως των λόγων που οι αρχαίες αυτές φυλές δημιουργούσαν τα τατουάζ τους, τα εργαλεία ήταν πάντα απλά, ταπεινά, από υλικά που έβρισκαν στο περιβάλλον τους. Μπαμπού, κόκαλα, αγκάθια, πετρώματα κτλ. Κτλ. Έτσι τα πράγματα, φίλοι μου, θα κυλήσουν για τα επόμενα χιλιάδες χρόνια. Και η παράδοση του τατουάζ θα περνά από γενιά σε γενιά. Fast forward τώρα όμως το 1847, όπου στις 11 Φεβρουαρίου γεννήθηκε ένας από τους κορυφαίους εφευρέτες όλου του κόσμου. Το όνομα του? Thomas Alva Edison. Το επιχειρηματικό του δαιμόνιο σε συνδυασμό με την επιστημονικά αναλυτική του σκέψη του επέφεραν άκου-άκου 1093 καταχωρημένες πατέντες ευρύση τεχνία στη ζωή του. Εφευρέσεις που ακόμα και στις μέρες μας χρησιμοποιούμε στον κινηματογράφο, στην καταγραφή και αναπαραγωγή ήχου, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και της μηχανής τατουάζ. Από σπόντα. Την εποχή εκείνη ο μεγάλος ανταγωνιστής του Edison ήταν ο Νικολάι Τέσλα. Ήταν κάτι σαν τον Ρονάλντο και Μέση της σημερινής εποχής. Η μεγάλη τους κόντρα ωστόσο ήταν στην τάση που θα είχε το ρεύμα. Ακριβώς. Το ρεύμα συνεχούς ροής ήταν ο Edison και το εναλλασσόμενο ρεύμα Τέσλα. Mind fact τώρα. Το εναλλασσόμενο ρεύμα λόγω της ευκολότερης και οικονομικότερης μετάδοσής του είχε μικρότερες απώλειες βλέπης και πολύ λεπτότερα καλώδια για την μεταφορά του, επικράτησε ουσιαστικά έναντι της συνεχούς ροής ρεύματος. Άρα, Τέσλα, Έντισον, σημειώσατε ένα. Ρε μαλάκα τσιντσάρια, φυσική θα μιλάμε τώρα για τατουάζ. Μη βιάζεσαι. Για να δημιουργηθεί μία εφεύρεση, δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Πρώτον, να υπάρχει ένα πρόβλημα. Και δεύτερον, η τεχνολογία να έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να προσφέρει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Στη δική μας όμως περίπτωση, δηλαδή τα τατουάζ, για χιλιάδες χρόνια ρε, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν χειροναυτική εργασία και πρωτόγωνα μητερά αντικείμενα. Τάκα, 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 τάκα. Εδώ όμως ήδη έχουμε φτάσει στην δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Και ο κόσμος τότε διψούσε για τρία βασικά πράγματα. Το καλύτερο, το γρηγορότερο και το ευκολότερο. Έτσι, το 1875, ο Edison σχεδίασε και κατασκεύασε αυτήν εδώ την εύρηση τεχνία. Και όχι, φίλοι μου, δεν είναι μηχανάκι τατουάζ. Ας πούμε πως είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο φωτοτυπικό μηχάνημα εγγράφων. Είναι κάτι σαν PDF printer δηλαδή. Ο τρόπος λειτουργίας του, απλώς. Δύο μπαταρίες τροφοδοτούν το μοτέρ, το οποίο περιστρέφεται και ανεβοκατεβάζει, σμπρώχνει μία βελόνα πάνω κάτω. Καθώς ο χρήστης γράφει, το μηχανάκι δημιουργεί μικρές τρυπούλες στο χαρτί, το οποίο μετά περνιέται από μία πρέσα, το μελάνι διαπερνά τις μικρές τρυπούλες και έτσι φτιάχνονταν πιστά αντίγραφα, τα οποία μπορούσαν βέβαια να τυπωθούν μαζικά. Ο Edison, βλέπεις, πίστευε πως το μηχανάκι του θα γινόταν ανάρπαστο σε δικηγορικά γραφεία, σε συμβολιογράφους, τράπεζες, κουτουλού κουτουλού. Η αλήθεια όμως είναι πως η εφεύρεσή του απέτυχε παταγωδώς. Κυρίως γιατί κανείς δεν ήθελε να γράφει κρατώντας μία τέτοια κουμούτσα. Οι μπαταρίες έπρεπε να αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι, ήταν πολύ μέση η όλη κατάσταση. Γενικά οι γραφιάδες δεν τους συμπάθησαν καθόλου. Όμως η αποτυχία του ενός θα αποτελούσε μία μέρα το ιερό δισκοπότηρο για κάποιους άλλους. Έτσι, το 1891, ένας τατουατζής από τη Νέα Υόρκη, ο Σάμουελ Ο'Ράιλι, θα πάρει το μηχανάκι του Edison και με ελάχιστες τροποποιήσεις θα πατεντάρει το πρώτο μηχανάκι αποκλειστικά για τατουάζ. Η φιλοσοφία βέβαια είναι ακριβώς η ίδια.
ένα μοτεράκι ρότορας που σμπρώχνει μια βελόνα πάνω κάτω και είχε και ένα καλώδιο για την τροφοδοσία του. Με την νέα του πατέντα, ο Ράιλι θα κάνει μια μικρή περιουσία με τις παραγγελίες να πέφτουν βροχή. Σύντομα, πολλοί είναι αυτοί που θα αρχίσουν να τροποποιούν την πατέντα της πατέντας και η αρχή του 20ου αιώνα θα βρει τον Ράιλι εξουθενωμένο σε δικαστικές διαμάχες πνευματικών δικαιωμάτων. Στην άλλη όμως πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού, στο Λονδίνο συγκεκριμένα, ένας άλλος Ράιλι, ο Τόμας Ράιλι, θα καταχωρούσε την δική του πατέντα τροποποιώντας ουσιαστικά ένα κουδούνι πόρτας. Είναι η πρώτη φορά, φίλοι μου, που συναντάμε ηλεκτρομαγνητική κίνηση σε μηχανάκι τατουάζ. Δηλαδή, ποινία τα οποία δημιουργούν ένα κύκλωμα και σμπρώχνουν μία λάμα πάνω-κάτω η οποία κινεί τη βελόνα. Είναι κάτι παρεμπιπτόντως που χρησιμοποιούμε ακόμα και στις μέρες μας. Βλέπεις, τα μηχανάκια τατουάζ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτά που λειτουργούν με τα ποινία, όπως είπαμε παραπάνω, και σε αυτά που είναι με ένα μοτοράκι ρότορας και ανεβοκατεβάζει σταθερά τη βελόνα. Η τελευταία όμως σημαντική εξέλιξη θα έρθει σχεδόν 100 χρόνια μετά τον Ράιλι. Το 1978, όταν ένας Γερμανός tattoo artist, ο Manfred Kors, θα κατασκευάσει ένα μηχανάκι ρότορα σε μορφή στυλό. Ελαφρύ, κόμψο και εύχριστο. Από εκεί και πέρα, η κάθε εξέλιξη της τεχνολογίας θα βελτιώνει παράλληλα και τα μηχανάκια τατουάζ. Για να φτάσουμε πλέον στο σημείο, σήμερα να λειτουργούν wireless, αθόρυβα και άκρως αποτελεσματικά. Μπορεί, φίλοι μου, ωστόσο, ο κόσμος διαρκώς να αλλάζει. Το ίδιο και η τεχνολογία μας. Μπορεί τα τατουάζ, τα εργαλεία, τα μηχανάκια να εξελίσσονται πάντα προς όφελός μας. Από την άλλη όμως, αυτό που μας διδάσκει η χιλιάδων ετών, δεκάδων χιλιάδων ετών ιστορία των τατουάζ, είναι πως η ανθρώπινη ανάγκη να μαρκάρουμε το σώμα μας είναι τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα μας, όσο και ο πολιτισμός μας.